Ζω και εργάζομαι στη γειτονική Μυτιλίνη και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στο Βόρειο Αιγαίο θεωρώ ότι ο ρόλος της γενιάς μου, εμένα προσωπικά λέω, και όλων των συμπολιτών του Θεακή δεν ταιριάζει, ούτε ο ρόλος του σχολιαστή των γεγονότων. Γι' αυτό πήρα την απόφαση μαζί με μια ομάδα ανθρώπων να θέσουμε την παράταξή μας στην κρίση των πολιτών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Η απόφαση αυτή έχει στόχο να ενώσει, να αφυπνίσει κάθε προοδευτική δύναμη, κάθε συλλογική προσπάθεια, καθυπέρβαση κάθε στενής κομματικής γραμμής με σκοπό ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό το λόγο καλώ κάθε πολιτική, συλλογική, εθελοντική έκφραση που εδράζεται στα νησιά μας και εδώ στη Χίο να συμμετέχει σε αυτή την κοινή πορεία. Γνωρίζω πολύ καλά, γνωρίζετε και εσείς, ότι η περιφέρεια στη Χίο δεν έχει τη θέση την οποία της αξίζει. Οι πολίτες εδώ που συζητάω, είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι το τελευταίο διάστημα εδώ στη Χίο, νιώθουν σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει περιφέρεια. Αυτό το πρέπει να το αλλάξουμε, να επιστρέψουμε εκεί όπου ήμασταν πριν 5 χρόνια, όπου υπήρχε περιφέρεια, υπήρχε περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητες, υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχε σχεδιασμός. Γνωρίζετε επίσης ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος θα υπάρχουν πάρα πολλά, αρκετά χρήματα, περισσότερα μάλλον από την προηγούμενη φορά, για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, για διάφορους λόγους που δεν επί του παρόντος να αναλύσουμε. Αυτά απαιτούν πολλή δουλειά, οργάνωση, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μην αξιοποιηθούν και να χαθούν. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε να πούμε πολλά, να παρουσιάσουμε και την ομάδα που δημιουργείται εδώ, καθώς και τις θέσεις μας για συγκεκριμένα ζητήματα.